ξεκινάμε τη συνέντευξη, αν και αποτείλουμε έτσι ελάχιστο χώρο τιμή στη μνήμη του μεγάλου μουσικοσυνθέτη και αγωνιστή τη Δημοκρατία, η Ελευθερία και Προκοπή του Μίκη Θεοδωράκη. Και σαν αγωνιστική συνεργασία, θεωρούμε ότι είναι καθήκον μας μια που τα παραπάνω όργανα, είτε ο Σύλλογος είτε η Αντιπεριφέρεια, δεν έκαναν καμιά πρόταση τιμής στον μεγάλο Μίκη Θεοδωράκη. Προτείνουμε από τις 11 μέχρι τις 2 η ώρα τους συναδέλφους να κρατήσουν τα μαγαζιά τους κλειστά. Ένδειξη τιμής σε αυτόν τον άνθρωπο που προτίμησε και επέλεξε τα Χανιά να τα φύγει και να μείνει για πάντα εδώ. Τώρα, σε λίγες μέρες, όπως όλοι γνωρίζουν, ο Εμπορικός Σύλλογος μπαίνει σε μια εκλογική διαδικασία, μπαίνει και σε μια γενική συνέλευση, η οποία έχει να πραγματοποιηθεί 2 χρόνια. Υπήρχε βέβαια το δικαιολογητικό της πανδημίας, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό και μόνο αποτελεί μια δικαιολογία να μην μπορούν να γίνονται διαδικασίες γενικής συνέλευσης ή να βρισκόμαστε οι εμπόροι του Χανίου. Σε όλο αυτό το διάστημα ακούμε τώρα, μάλλον τελευταία, ακούμε για πάρα πολλά δύσεις που έρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψη, ακούμε πανηγυρισμούς από την κυβέρνηση, ακούμε να κάνουμε ακόμα υπομονή και όλα θα πάνε καλά. Ακούμε ωραία και παχιά λόγια, πολλές ευχές και πάρα πολλά θα. Εμείς όμως που ζούμε στην πραγματική ζωή, άλλα βλέπουμε, άλλα αντιλαμβανόμαστε, άλλα μας βασανίζουν στην καθημερινότητά μας. Δυστυχώς τα χρέη, η παλιά και νέα βάση τη φορολογία που έχουμε, η όλο και μεγαλύτερη μονοπόληση της αγοράς από τις μεγάλες πολυεθνικές και τα μεγαλομάγαζα, οι υπέροχες αυξήσεις των προϊόντων που έρχονται, μας κάνουν να βλέπουμε όλο και πιο κοντά αυτό που δυστυχώς δεν θέλουμε να πούμε, την εξαφάνισή μας. Φυσικά όλα τα παραπάνω δεν αφορούν το σύνολο των επιχειρήσεων της περιοχής μας. Οι μικροί έμποροι, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι αυτοαπασχολούμενοι ήταν και είναι δυστυχώς τα πρώτα θύματα αυτής της κρίσης. Εμείς, σαν αγωνιστή συνεργασία, ξεκάθαρα μιλάμε και παλεύουμε για αυτές τις επιχειρήσεις. Για αυτές μιλούμε, για αυτές πασχίζουμε, για αυτές αγωνιούμε. Το έχουμε ξεκάθαρο ότι δεν τις βάζουμε εμείς όλες τις επιχειρήσεις στην ίδια γραμμή αφετηρίας, οπότε μπορούμε να πούμε ότι η επιχειρηματικότητα είναι όλη και για όλους το ίδιο. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, θα λέγαμε ότι είναι και ύπουλο ακόμα και συνάμα κοροδία προς τους μικρούς, όποιος μιλάει για επιχειρηματικότητα, ανάκαμψη, ανάπτυξη και ό,τι άλλο θέλει να πει, χωρίς προσδιορισμό, χωρίς να ξεχωρίζει για ποιους μιλάει και για ποιους απευθύνεται. Γι' αυτό ακριβώς τους λόγους είναι και η κριτική που ασκούμε και στις 2 άλλες παρατάξεις του που κατεβαίνουν τώρα διεκδικώντας την ψήφο των συναδέλφων μας και λέμε ότι είναι και αποτελούν τις 2 όψεις του ίδιου νομίσματος. Είναι προκλητικό να μην βγάζουν μιλιά κανείς από τους υποψήφιους ούτε για την κυριακάτικη αργία που τίνει να καταργηθεί, ούτε για τα απελευθερωμένα ωράρια που θέλουν να επιβάλλουν η πολυεθνική ή τα μεγαλομάγαζα, ούτε για τη γενναία διαγραφή χρεών και προστήμων που δυστυχώς μας εξαφανίζει. Η δικιά μας πρόταση ήταν και είναι και παραμένει συγκεκριμένη. Απευθύνεται, όπως είπαμε πρώτα και κύρια, στους μικρούς εμπόρους, σε αυτούς που σηκώνουν αυτό το σταυρό του μαρτυρίου. Εδώ πέρα να πούμε ότι δυστυχώς όλο αυτό το διάστημα το Προεδρείο του Εμπορικού Συλλόγου εκρίστηκε πίσω από την πανδημία, δεν πραγματοποίησε σχεδόν καμία έτσι επαφή με τους συναδέλφους. Πάρα πολύ βολικά τους ευρέθηκε και είπε αρκετά ψέματα για την κατάσταση που επικρατεί και έρχεται τώρα παραμονές των εκλογών, 10 μέρες πριν, να δώσει στη δημοσιότητα ένα υποτίθεται πρόγραμμα και ένα υποτίθεται διεκδικητικό πλαίσιο, το οποίο όμως όποιος πραγματικά συνάδελφος το αναγνώσει προσεκτικά θα δει ότι δεν απευθύνεται σε εμάς, απευθύνεται πάλι με γενικόλογα, βάζοντας στο κύριο κομμάτι τις μεγάλες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις οι οποίες κατά ευτυχή τρόπο βρίσκονται σε κεντρικά σημεία της πόλης μας και όπως
και να το κάνουμε δεν επιχειρούν το ίδιο με τις επιχειρήσεις που είναι παραέξω από το κέντρο της πόλης. Ακριβώς στο ίδιο μήκος κύματος είναι και ο άλλος νέος συνδυασμός, ο οποίος πριν ένα μήνα εμφανίστηκε από το πουθενά, χωρίς όλοι αυτοί οι συνάδελφοί μας να έχουν καμιά έτσι συμμετοχή σε διαδικασίες ή συμμετοχή ενεργά στη ζωή του εμπορικού συλλόγου. Έτσι ακριβώς ήρθαν τώρα με ένα, συγχωρέστε με, πρόγραμμα καταλαβίστικο, το οποίο όμως δείχνει καθαρά για ποιους λοιπόν και αυτοί υπασχίζουν, για ποιους θέλουν να ελέγξουν τον εμπορικό σύλλογο. Εμείς λοιπόν καλούμε τους συναδέλφους μας να κλείσουν τα αυτιά τους, καλούμε να δούνε αυτή την τρίχρονη πορεία που είχε ο εμπορικός σύλλογος όταν στο τιμόνι του συλλόγου ήταν οι δυνάμεις αγωνιστικής συνεργασίας εμπόρων, να το αξιολογήσουν σωστά και να ξέρουν ότι την άλλη μέρα των εκλογών πάλι εμάς θα βρουν στο πλευρό τους, πάλι μαζί με εμάς θα διεκδικούμε είτε στην εφορία, είτε στη ΔΕΗ, είτε στο Δήμο, τις ανάγκες τις δικές μας που δυστυχώς αυτές οι κυβερνητικές πολιτικές μας στέλνουν κατευθείαν στην ανεργία. Σήμερα, έτσι όπως είναι η κατάσταση, ποιο το νόημα για οποιονδήποτε ψηφοφόρο να ψηφίσει οποιονδήποτε, όχι απαραίτητο το δικό σας συνδυασμό, στον εμπορικό σύλλογο, από τη στιγμή που ο εμπορικός σύλλογος γενικότερα δεν παίζει κάποιον ιδιαίτερο ρόλο. Δηλαδή, το πρόγραμμα που βγάζει είναι συμβουλευτικό. Βάσει νόμου, όποιος θέλει ανοίγει όποτε θέλει, κλείνει όποτε θέλει, κάνει ό,τι θέλει, χωρίς να ρωτάει κανείς τον εμπορικό σύλλογο. Δεν διαχειρίζεται κάτι δηλαδή ουσιαστικά. Το νόημα ποιο είναι όλες τις διαδικασίες για εσάς? Θεωρούμε και το έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και φαίνεται και στην πράξη κιόλας ότι η συλλογική διεκδίκηση φέρνει αποτελέσματα. Θεωρούμε ότι χωρίς τη συλλογική διεκδίκηση οι συναδέλφες μας που το 2018 επήγαν και διεκδικήσαμε να μην της γίνει κατάσταση στο σπίτι της, τώρα θα το είχε χάσει το σπίτι. Θεωρούμε ότι οι συνάδελφοί μας που η ΔΕΗ τον είχε κόψει το ρεύμα χωρίς συλλογική διεκδίκηση, δεν θα συνέχισαν τις επιχειρήσεις του. Και μια σειρά άλλα πράγματα τα οποία έκανε ο εμπορικός σύλλογος, τι κάνει, όσο για το ωράριο που είπατε. Ναι, μεν είναι συμβουλευτικό να λέει στους συναδέλφους, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει και οι συνάδελφοι να ακολουθούν αυτή τη συμβουλή, τις οποίες όμως η συμβουλή αυτή, η πρόταση δηλαδή στο εμπόριο, στο ωράριο, δεν έχει να κάνει με τα ωράρια ούτε το πολυεθνικό ούτε το μεγάλο μάγαζο. Άρα λοιπόν ο εμπορικός σύλλογος έχει λόγο, μπορεί να μην έχει, πώς να το πούμε, καθοριστικό ρόλο στο να διαμορφώνει ωράρια και να τέτοια, αλλά έχει καθοριστικό ρόλο στο να προτείνει και οι συνάδελφοί μας να ακολουθούν και να ξέρουν τι μπορούν να κάνουν. Συγγνώμη, να συμπληρώσω και ένα παράδειγμα η νέα αποτελεσματικότητα με το θέμα με τις τουριστικές περιοχές και την επέκταση του ωράριου. Ο εμπορικός σύλλογος με την μορφή Κίνη απέτρεψε να κλείνουν τα μεγαλομάγαζα 11, 38 κυριακές στον χρόνο. Τις αυτοπασχολούμενες γυναίκες, δεν είναι μόνο η επιχειρηματικότητα και οι γυναίκες της επιχειρηματικότητας, είναι και οι αυτοπασχολούμενες που είναι μητέρες με στον κλάδο του δικού μας εμπορίου, οι οποίες δεν έχουν αριθμό χρόνο, δεν έχουν υπερβολικού στάθμου, δεν έχουν άδεια μητρότητας. Γι' αυτά δεν είναι κουβέντα όμως. Δεν μπορούμε να τα αφήνουμε όλα στο έλεος και κάθε ιδιότητα και όποιος έχει χρήματα να μπορέσει να επιβιώσει. Τα σχολεία ανοίγουν από μετά το βράδυ, αλλά αυτές τις γυναίκες δεν τα κάνουν. Αυτές τις οικογένειες τα κάνουν. Δεν πρέπει να ασχολείται το εμπορικό σύλλογο και με αυτά.